Ένας χρόνος γυρώνεται από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Λεωφόρο Κνώσου. Προσπαθώ να μην τις θυμάμαι, γιατί η αλήθεια ήταν πάρα πολύ δύσκολες, βλέποντας τη φωτιά να πλησιάζει, καταστρέφοντας ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του Πανεπιστημίου, καταστρέφοντας τις φοιτητικές εστίες που στεγαζόντουσαν εδώ και τις περιουσίες του κόσμου που έμενε σε αυτές τις εστίες. Οι εικόνες καταστροφής που έκαναν το γύρο της Ελλάδας, όπως και ο πανικός που προκλήθηκε στην ευρύτερη περιοχή, με φόντο και τον απόλυτο τρόμο της πυρηνικής κόλασης που έζησαν δεκάδες φοιτητές στην εστία με το καλημέρα. Αυτή ήταν μια τραγική στιγμή. Εύχομαι να μην τη ζήσει κανένας αυτό το πράγμα και ευτυχώς που δεν θυμίσαμε θύματα. Εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που δεν τα ακούσαμε από τη διοίκηση με τόση έμφαση, διότι δεν σταμάτησε η λειτουργία του νοσοκομείου ούτε μία ώρα ούτε ένα λεπτό. Από τη μεγάλη φωτιά γλίτωσαν οι πολύτιμες επιστημονικές συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Αν πραγματικά καιγόντουσαν, θα χανόντουσαν οι προσπάθειες 40-50 χρόνων δεκάδων ανθρώπων, εκατοντάδων ανθρώπων που έχουν δουλέψει έτσι ώστε να στηθεί αυτό το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Την πρώτη ημέρα που μεταφερθήκαμε σε αυτόν τον χώρο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσπαθεί έτσι ώστε να επισπεύσει τις διαδικασίες για να μπορέσουν να ομαλοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Ερευνητές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης μεταφέρθηκαν στα λευκά κτίρια του Πανεπιστημίου, ωστόσο ακόμα δεν έχει αγοραστεί ο αναγκαίος εξοπλισμός, καθώς καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι εκκρεμεί και η μεταφορά των επιστημονικών συλλογών στα λευκά κτίρια. Αν όλες οι διαδικασίες κυλήσουν ομαλά, θα έχουμε τον εξοπλισμό, τον απαραίτητο εξοπλισμό μέσα στο φθινόπωρο του 2019, έτσι ώστε προς τα τέλη του χρόνου να μεταφερθούν πλήρως οι συλλογές από εκεί σε πολύ πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Έναν χρόνο μετά, εργαζόμενοι του Βενιζελίου, οι οποίοι έμειναν άστεγοι λόγω της μεγάλης φωτιάς, εξακολουθούν να βρίσκονται στηβαγμένοι σε κοντέινερ και σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου και να εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, με τον Σύλλογο Εργαζομένων να επισημαίνει τα κακώς κείμενα. Στριμωχτήκαμε όπως στριμωχτήκαμε μέσα στο τέτοιο για να μην σταματήσει η λειτουργία του νοσοκομείου. Η πολιτεία δυστυχώς μας απέρριψε. Ευτυχώς που ευρέθηκε από την περιφέρεια Αττικής και φέρανε τα κοντέινερ που είναι πίσω μας. Έχουν air condition, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχουν ένα σωρό προβλήματα. Αν δείτε, αλλάζουν τώρα τα δάπεδα γιατί. Θα πέφτανε από κάτω. Αυτά είναι τα σάπια δάπεδα στα κοντέινερς για τα οποία υπήρχε ο κίνδυνος ατυχήματος και τα οποία αντικαταστάθηκαν. Το δάπεδο, όπως προείπε και ο πρόεδρος, το αλλάζουμε τώρα διότι βουλούσε και πέφτανε οι συνάδελφοι μέσα. Ζητήσαμε την βοήθεια του Λευκού Χτηρίου εκεί του Πανεπιστημίου, αλλά δυστυχώς η Βρετανία είναι ανώτερη, μάλλον έτσι φάνηκε μας, ότι είναι ανώτερη από την υγεία των κριτικών. Τα βλέμματα πάντως είναι στραμμένα στην ολοκλήρωση των εργασιών στη νέα πτέρυγα του Βενιζελίου τον Μάρτιο του 2020, καθώς τότε αναμένεται να δοθεί οριστική λύση στο όλο πρόβλημα. Πιστεύω να προλάβουμε να πάμε στα καινούργια κτίρια τα δικά μας, που να μην έχουμε ανάγκη κανένα και να συνεχίσουμε το έργο που συνεχίζουμε και μέχρι τώρα χωρίς τη βοήθεια κανενός, γιατί πραγματικά μας ξεχάσανε.